Παρακαλούμε τη συντρόφισσα Ολυμπία Τελιγιορίδου να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεστε σήμερα εδώ για να δώσετε δύναμη στον αγώνα μας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Ευρωβουλευτή μας και συμπολίτη μας, τον Αρβανίτη Κώστα, για την μεγάλη τιμή που μας έκανε να βρίσκεται σήμερα στην εκδήλωσή μας και να παρουσιάσει και το πρόγραμμά μας, αλλά και το ψηφοδέλτιό μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Επιτροπή, τον συντονιστή, όλα τα μέλη και ιδιαίτερα τους συνυποψηφιούς μου, τον Κώστα τον Γιακόπουλο και τον Ιωάννη τον Σύσκου, γιατί μαζί, ενωμένοι, μια φωνή και μια γροθιά, δίνουμε μια δύσκολη μάχη στην πιο δύσκολη περιφέρεια για το κόμμα μας στην Ελλάδα και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε δίκιο. Θα τα καταφέρουμε γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόγραμμά μας, πίστη στις δυνάμεις μας και γιατί ζητάμε τα αυτονόητα. Αυτά που έχει στερηθεί συνολικά η χώρα, αλλά ιδιαίτερα η Καστοριά στα 4 χρόνια διακυβέρνησης της πιο ανάλγητης κοινωνικά κυβέρνησης της μεταπολίτευσης. Σύντροφε Κώστα, εδώ δίνουμε έναν αγώνα ο οποίος πηγάζει από την καρδιά μας. Η Καστοριά βρίσκεται σε κατάρρευση και η κατάρρευση αυτή οφείλεται σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Γιατί ο ανήξερος της πανδημίας, ο ανήξερος των υποκλοπών, ο ανήξερος της διαφθοράς και της διαπλοκής, ο ανέμελος πρωθυπουργός μας και η ανάλγητη κυβέρνηση την Καστοριά δεν την έχει δει. Είμαστε αόρατοι. Μας θεωρούν ότι βρισκόμαστε στην εσχατιά της Ελλάδας, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε στην αρχή της χώρας. Και το πολιτικό σύστημα έχει χρέος και το πολιτικό προσωπικό έχει καθήκον να σταθούμε στην κορυφή της ευθύνης για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση και να δώσουμε μια ελπιδοφόρα προοπτική. Αυτή η αδικία που υπάρχει δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλουμε δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη για τους νέους μας που αναζητούν εποχικές εργασίες σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήδη από την Καστοριά 4.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει προς αναζήτηση εργασίας, έχουν χωρίσει οικογένειες και το θέμα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό, είναι και ανθρώπινο. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Θέλουμε δικαιοσύνη για τους ηλικιωμένους μας, για τους συνταξιούχους, που το πρώτο δεκαήμερο με αυτή την έκρηξη της ακρίβειας του μήνα τελειώνει ο μισθός τους. Θέλουμε αξιοπρεπή ζωή για τους απόμαχους της δουλειάς, με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με την απόδοση των αναδρομικών, με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Θέλουμε δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική που έχει καταργήσει τα οκτάωρα. Έχει θεσμοθετήσει τις απλήρωτες υπερορίες. Έχει καταργήσει το ΣΕΤΕ. Έχει καταργήσει τον βάσιμο λόγο απόλυσης και έχει επιστρέψει τον τόπο σε εργασιακό μεσαίωνα για να πλουτίζουν οι λίγοι και οι εκατοντάδες.
δικαιοσύνη για τους ανέργους. Θέλουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με νέο παραγωγικό μοντέλο και αναπτυξιακή κατεύθυνση και ειδικά και για τον δικό μας τόπο. Η Καστοριά για χρόνια είχε σαν βασική παραγωγική βάση τη βουνοποιία. Οι πολιτικές επιλογές και η ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης, ιδιαίτερα με τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, γιατί το 95% των παραγόμενων προϊόντων γίνονται εξαγωγές στη Ρωσία, έχει τελειώσει. Τα λουκέτα το ένα πίσω από το άλλο. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να στηρίξουμε την βασική παραγωγική βάση της περιοχής μας. Αυτόν τον κλάδο που για αιώνες έζησε αυτόν τον τόπο και τον ανέδειξε, του έδωσε έγκλη, του έδωσε πολιτισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Το υψηλό κόστος παραγωγής οδηγεί πλέον τις επιχειρήσεις τις αγροτικές να μην είναι βιώσιμες, να μην είναι ανταγωνιστικές, να μην είναι ανθεκτικές. Οι αγρότες μας να μην μπορούν να έχουν αξιοπρεπή καθημερινότητα. Να μην μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και η κυβέρνηση κοφεύει και δημιουργεί ένα επικοινωνιακό αφήγημα ότι όλα βαίνουν καλώς. Το αφήγημα όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στις 21 Μαΐου ενωμένοι να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο, να σταματήσουμε τη διεύρυνση των ανισοτήτων, να σταματήσουμε τον ευτελισμό της δικαιοσύνης και των θεσμών, να σταματήσουμε το αυταρχικό κράτος, την αναξιοκρατία, τη διαπλοκή, την διαφθορά, το να πλουτίζουν οι λίγοι και να φτωχαίνουν ακόμη περισσότερο οι πολλοί. Η χώρα μέσα σε αυτή τη τετραετία έχει ποσοστό 31% των πολιτών της σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Στον 21ο αιώνα, ένας στους τρεις συμπολίτες μας βρίσκεται κοινωνικά αποκλεισμένος. Τα παιδιά, οι γέροι, οι άνθρωποι που δεν έχουν μπροστά τους καμία προοπτική και δεν έχουν κανένα φως στον ορίζοντα αν αυτή η πολιτική συνεχιστεί. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το δίθεν επιτελικό κράτος, το οποίο θα εξάγαμε ως τεχνογνωσία και στην Ιαπωνία, αλλά ξεγυμνώθηκε, αποκαλύφθηκε με την τραγωδία στα Τέμπη. Θέλουμε να ζούμε στο κράτος μας με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια, με ελπίδα και αυτό είναι υποχρέωση του πολιτικού συστήματος για την Καστοριά. Σαν οδοστρωτήρας αυτά τα 4 χρόνια διαλύθηκε οτιδήποτε είχαμε δημιουργήσει με κόπο την προηγούμενη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην παιδεία, τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα και τα 2 διετή που σήμερα θα είχαμε 4.000 νέους ανθρώπους με οικονομική και κοινωνική κινητικότητα στην περιοχή. Τα διαλύσανε. Βάλανε, λέει, και σε αυτά που παραμείναν ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί, λέει, δεν μπορεί ο καθένας να σπουδάζει παρά μόνο αν έχει γεμάτη τσέπη ο μπαμπάς του. Γιατί αυτός που δεν έχει δικαίωμα να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα πάει στο κολέγιο, θα πληρώσει και η κυρία Κεραμέως τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τα πανεπιστήμια, ισοβάθμισε όμως τα πτυχία τους με τα πτυχία των κολεγίων. Να το πάρουν χαμπάρι. Η παιδεία είναι δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα. Καστοριά, καταργήσανε την 24ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ που κατά μέσο όρο έδινε την δυνατότητα σε 13 συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη μετανοσοκομιακής περίθαλψης να σταθούν στα πόδια τους
Και γιατί το καταργήσανε? Γιατί τον ίδιο χρόνο δίνανε 4,3 εκατομμύρια ευρώ στον Μαραβέ για να κάνει κέντρο φυσικής αποκατάστασης ιδιωτικό. Να το πάρουν χαμπάρι. Η υγεία είναι δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα. Καταργήσανε το φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, που έδινε τη δυνατότητα ανάπτυξης του περιβάλλοντος, του δασικού πλούτου, των λιμνών, των τοπικών προϊόντων, ανάπτυξη του τουρισμού, θέσεις εργασίας. Το καταργήσανε. Να το πάρουνε χαμπάρι. Οι πολίτες της Καστοριάς θα αναδείξουν τον τόπο τους, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Παγώσανε το δίκτυο φυσικού αερίου με 3 χρόνια καθυστέρηση. Το ξεκινήσανε μόλις το καλοκαίρι. Και αντί να κάνουν αυτό που προβλέψαμε εμείς με προσπάθεια, να παίρνουμε στο δίκτυο φυσικό αέριο από τον αγωγό ΤΑΠ που θα περνάει κάτω από το έδαφος μας, να το μεταφέρουμε το LNG με φορτηγά από την Ερυθρούσα, να το πάρουν χαμπάρι. Οι Καστοριανοί δεν θα γεμίζουν τις τσέπες των εφοπλιστών. Σταματήσαμε τη σύνδεση του αεροδρομίου μας με το, του αεροδρομίου μας με το σιδηρόδρομο. Εμπεγμός. Δεν υπάρχει τίποτα, λέγανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ φίλε και σύντροφε Κώστα Αρβανίτη, εγκάλεσε τη χώρα μία μέρα πριν από το δυστύχημα των Τεμπών, γιατί δεν προχωράει αυτή η σύνδεση του αεροδρομίου Καστοριάς με την γραμμή Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες, που έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη της. Να το πάρουν χαμπάρι, Καστοριά είναι η αρχή της Ελλάδας, δεν είναι το τέλος της. Εγκαταλείψαμε τους γουνοποιούς και τους γουνεργάτες. Κλείνουν τα μαγαζιά. Δώσανε, λέει, λεφτά. Πού τα δώσανε? Το τελευταίο πρόγραμμα, το οποίο είναι από το προσωρινό πλαίσιο στήριξης ευρωπαϊκά κονδύλια για τον κλάδο της γούνας και του δέρματος, το πήρανε 40 επιχειρήσεις και δεν το πήραν ακόμα ούτε αυτοί. Ούτε καν αυτοί δεν το έχουν πάρει ακόμα. Από τις 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλοι εκτός. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η εστίαση, το εμπόριο, αόρατα για την περιοχή μας. Τα λουκέτα το ένα πίσω από το άλλο, οι καταστηματάρχες σε απόγνωση, οικονομική, κοινωνική και δημογραφική συρρήγνωση και δεν υπάρχει καμία στήριξη και καμία προοπτική. Δεν μας έχουν παρουσιάσει ούτε προεκλογικά τίποτε. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Καστοριά και αντί να απευθυνθεί στο σύνολο των πολιτών, είπε, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, να μου δώσετε πάνω από 50%, να σου το δώσουμε. Γιατί? Τι έχεις κάνει που έχεις διαλύσει αυτή την πόλη, που δεν ενδιαφέρθηκες για το μέλλον των παιδιών της, που αδιαφόρησες για τα χωριά μας που ερημώνουν? Αυτό η Καστοριά δεν θα το επιτρέψει. Θα σταματήσουμε αυτή την κοινωνική αφέμαξη. Οι νέοι μας πρέπει να μείνουν εδώ. Οι ηλικιωμένοι μας πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σε μαρασμό και οι πολίτες σε απόγνωση. Όλα αυτά θα τα αποκαταστήσουμε άμεσα. Γιατί πέρα από το πρόγραμμα, το κεντρικό των 50 ημερών συνολικά για τη χώρα, υπάρχει και το πρόγραμμα των 50 ημερών για την Καστοριά. Επαναφορά του Πανεπιστημίου, επαναφορά του φορέα διαχείρισης, αποκατάσταση αυτού που πάει να γίνει με το φυσικό αέριο και θα διορθωθούν όλα. Και υπάρχει και ένα ειδικό σχέδιο με μακροπρόθεσμη προοπτική. Με σεβασμό στη νεολαία, με σεβασμό σε όλες τις ηλικίες, με σεβασμό στους ανθρώπους της παραγωγής. Είμαστε εδώ και οι τρεις και με όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
γιατί η Καστοριά μας ενώνει. Και θα προχωρήσουμε μπροστά και θα παλέψουμε για την Καστοριά που μας αξίζει. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση, η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Τώρα όμως υπάρχει και η ευθύνη των πολιτών. Για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, η κάθε ψήφος, ο καθένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ, είναι ισότιμη. Η ψήφος της καθεμιάς και του καθενός είναι ίση. Αυτό είναι η απλή αναλογική. Ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύουμε ότι αυτές οι εκλογές είναι η μεγάλη ιστορική ευκαιρία να κάνουμε τα συνθήματα και τα αιτήματα πραγματικότητα. Να συγκροτήσουμε την επόμενη μέρα μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση που θα βάζει τέλος στην πορεία της παρακμής και της μιζέριας. Μια κυβέρνηση συνεργασίας και συνεννόησης στη βάση προγραμμάτων, η οποία θα αντανακλά την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος και όχι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ανεξέλεγκτες από παντού. Στόχος μας είναι ένας. Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21 Μάη, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει η πολιτική αλλαγή για μια κοινωνία δίκαιη και για μια χώρα ισχυρή. Λέμε λοιπόν όχι σε όλους αυτούς που αδιαφόρησαν για μας και μας γύρισαν την πλάτη. Στις 21 Μαΐου θα τους γυρίσουμε την πλάτη εμείς. Πάθαμε. Στην Καστοριά πάθαμε πολλά. Στις εκλογές αυτές οι πολίτες της Καστοριάς θα αποδείξουν και αν μάθαμε. Με εμπιστοσύνη στο πρόγραμμά μας, με πίστη στις δυνάμεις μας, σας καλούμε όλους να δώσουμε την μάχη, να κρατήσουμε εδώ την νεολαία μας, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να στηρίξουμε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής, να αναδείξουμε την Καστοριά. Στις 21 Μαΐου, ενωμένοι με τον Κώστα και τον Γιάννη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα και την ελπίδα ζωή. Με την ίδια.